Γεια σας. Γεια σας και πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Έχεις φορέσει ένα ζιβάγκο και ένα από πάνω, γυλαίκο, τι είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι, γυλαίκο. Ωραία, το έχεις γυρίσει εσύ από μέσα. Ναι. Δεν το έχεις γυρίσει σωστά, γιατί είναι πολύ... Είναι λίγο Μέση, ναι. Τι Μέση καλέ, είναι Ρονάλντο, είναι Μέση, είναι όλα μαζί. Είναι ακατάστατο. Νεϊμάρ Τζούνιορ. Τώρα έτσι που σκαθόμουν μπορεί είναι να... Είναι γυρισμένο manual, αλλά από εδώ έχει φύγει μια μεριά. Άλλη... Εντάξει, ναι. Έτσι που σκαθόμουν στην καρέκλα μπορεί και να φύγε. Όταν. Ναι, αλλά έτσι όπως κάνεις την καρέκλα μιλάς για μια καμπάνια, θα φύγει εκεί. Εντάξει, με τη φίλη μου είμαι, δεν με πειράζει τόσο. Ναι. Ελπίζω να μην σε βλέπει μόνο η φίλη σου τώρα. Και να σε βλέπει πολλοί κόσμος. Ναι. Ο πολλής κόσμος που σε βλέπει, βλέπει μια χειροτεχνία ουσιαστικά που δεν είναι σωστή. Τώρα τη βλέπει όμως. Βλέπει ένα πανοφόρι που δεν ταιριάζει καθόλου με ένα κορίτσι της ηλικίας σου, θα σου πω τι βλέπει, που θα μπορούσε να το δανείσει σε κάποιο άλλο κορίτσι εκεί πέρα πίσω και όχι σε σένα. Και εσύ για να κάνεις αυτή την εμφάνιση να έρθει κοντά σε σένα, θα μπορούσες αντί αυτό το πανοφόρι που έβαλες τώρα να φορέσεις ένα κολεγιακό ίσως. Δεν το υποστηρίζεις εσύ. Δεν είσαι εσύ αυτό που βλέπω βασικά με το καπέλο και το πανοφόρι αυτό. Σοβαρεύει ξαφνικά η εμφάνιση, αλλά χωρίς να μπορείς εσύ να το υποστηρίξεις. Ναι. Βλέπω ένα κορίτσι που δεν είναι κορίτσι πια. Τι είναι, αγόρι. Μια μεγαλύτερη γυναίκα που έχει κάποια ψήγματα κοριτσιού. Εντάξει. Είναι λίγο ό,τι να είναι. Εντάξει. Δεν το περίμενα αυτό. Στέλιο. Ναι. Εμένα μου αρέσει το μήκος αυτού του σκορς που φοράς σε σένα. Ναι. Σε μια άλλη γυναίκα που μπορεί να ήταν πιο χυμώδες και πιο ψηλή, νομίζω ότι θα με ενοχλούσε λίγο. Αλλά σε σένα είναι πολύ ωραίο και δεν το βρίσκω προκλητικό. Το βρίσκω έτσι σεξι, τελεία. Μ' αρέσει το pullover που έχει συνδυάσει, που κάνει αυτό το σχολικό, το κολεγιακό. Δεν μου αρέσει καθόλου τον τζάκετ. Ναι. Καθόλου το καπέλο, δεν το καταλαβαίνω σε αυτήν την εικόνα. Που συνδυάστηκε ωραία με το μέσα. Δεν συνδυάστηκε ωραία. Απλά είναι το ίδιο χρώμα. Ναι. Ναι, δεν έχει κάποιο νόημα στην εικόνα. Αυτό. Ναι. Και δεν σε βλέπω μέσα σε αυτό το look. Ήθελα να φέρω μια τέτοια εικόνα, γιατί δεν έχω φέρει καθόλου. Και θεωρώ ότι δεν γίνεται συνέχεια και πραγματικά στην πραγματική μου ζωή. Ναι. Δηλαδή, να είμαι όλη την ώρα dark. Καμιά φορά θέλω να είμαι και όχι, πιο... Όχι, συμφωνώ να το κάνεις και λίγο αλλιώς, αλλά ναι. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση σε αυτά. Ναι. Εδώ δεν είναι μια διαφορετική κοπέλα, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Μ' αρέσει καμιά φορά να αλλάζω ρόλους. Ναι, όμως αυτό με τους ρόλους λίγο κάπως σε μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει. Αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, το ακούω. Μιλάμε για πολύ πολιτισμό σήμερα, ε. Έχω πάθει πλάκα εγώ. Το ακούει. Για καλό το ακούω, λέω. Γιατί ξέρω. Ήξερα ότι θα ακούσω ακριβώς αυτά τα πράγματα. Το ήξερα. Ναι. Αλλά εγώ είπα να το κάνω. Θα πάω και ας μου βγήκε σε κακό. Ναι. Έλα. Το ακούω. Ωραία. Τι βαθμό ακούς? Δύο. Γιατί? Γιατί μου χαμογελάτε πολύ. Καλά και στο ένα χαμογελάω. Όχι, δεν χαμογελάς ακριβώς. Εγώ λέω να πάρω δύο. Στους μεγάλους βαθμούς δεν χαμογελώ, γιατί νομίζω ότι κάνω κάτι λάθος. Α. Εγώ λέω να πάρω δύο, γιατί ναι. Έκανα το κάτι διαφορετικό, μπορεί να μην το υποστήριξα. Παρ' όλα ναι. αυτά τόλμησα. Ναι. Δεν βρίσκεται ιδιαίτερα λάθη. Όχι, δεν βρίσκω. Άρα ένα δύο, επειδή να εξορροπηθεί λίγο με τον άλλο τον Άσο. Ξέρεις ότι το δύο είναι λίγο γλυκανάλατο. Σαν το outfit μου. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το πήρες όμως, άτιμη. Δύο θα τις έβαζα. Δύο, ναι. Σοφία. I think, αν ήθελες να είσαι πιο σαν λίγο κορούα, whatever, like little κορίτσι. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Έπρεπες, maybe, να φέρεις έτσι που είναι πιο ανοιχτό το χρώμα εδώ, στη φούστα και να βάλεις, maybe, μεγάλα pearl. Σκολαρικά okay. και είναι πιο kitsch, ας πούμε. Και ή να αλλάξεις το χρώμα της φούστας ή να αλλάξεις το χρώμα της ζακέτα. I don't actually, δεν νομίζω ότι το χρειάζεις. I think και η τσέντα στέκεται μόνη της με αυτά τα χρώματα, είναι ωραίο. Δεν βγάλω το τελείως να σε δούμε. Yeah, βγάλε το. Yeah, αυτό είναι already cuter για μένα. Okay. Δεν είναι το πιο αγαπημένο μου look που έφερες ως εδώ και ξέρω που μπορείς να κάνεις, αλλά μου αρέσει που, you know, το
προσπαθείς να φέρνεις διαφορετικά, you know, styles. Mm-hmm. Και εγώ actually βλέπω τη Μορτασία ακόμα, because πάντα είσαι a little bit more risky με τα decisions. And it, και αυτό είναι αντίθετο πράγμα με αυτό το καπέλο, με αυτό το look. So, για μένα και εγώ να βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, ξεκίνησε κάπως δύσκολα. Τουλάχιστον προς το τέλος κάτι έγινε. Ναι. Ε? Ναι. 6,6 ωστόσο είναι η τελική βαθμολογία. Εντάξει. Για σήμερα. Ευχαριστώ μπορείς πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις, Μορτασία μου.